Αυτό είναι ένα μαριναρισμένο και ψημένο για αλλαντικό φιλέτο γαλοπούλας. Εντάξει, δεν είναι τόσο κέτο το φιλέτο γαλοπούλας, αλλά για ποσότητες, ας πούμε για να βγει μια μεγαλύτερη ποσότητα, αυτό ζύγιζε 950 γραμμάρια όταν ήταν ρωμό. Το έψησα στους 100 βαθμούς Κελσίου πάνω στη σχάρα για περίπου 2 ώρες. Εμένα μου αρέσει να είναι, το θέλω να είναι λίγο σκληρό. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ να είναι αυτό το νιανιά το αλλαντικό. Θέλω να έχει λίγο, ναι, να είναι λίγο ξερό. Γι' αυτό ας πούμε το αφήνω στο ψυγείο. Πρώτα το βάζω αλάτι και το αφήνω να βγάλει τα υγρά του πάνω σε χαρτί και μετά το μαρινάρω και αυτό παίρνει περίπου δύο μέρες και είναι σχετικά ξερό όταν το βάζω στο φούρνο. Τώρα αυτό είναι ψημένο δύο μέρες και όταν το κόβω, το παίρνω από, βλέπετε εδώ είναι η πάνω η πλευρά και μου αρέσει να το κόβω λοξά. Εδώ είναι μαριναρισμένο με πάπρικα καπνιστή, αλάτι, πιπέρι, λίγο σκόρδο σκόνη και τι άλλο έβαλα, και θυμάρι, θυμάρι φρέσκο. Κοίτα όμως τι ωραία που κόβεται. Και μ' αρέσει αυτό, μπορείτε να κάνετε μία ποσότητα και να βάλετε στην κατάψυξη για να έχετε συνέχεια. Βέβαια από μόνο του δεν είναι ιδιαίτερα κέτο, αλλά εντάξει τώρα μία φέτα 3 γραμμάρια δεν νομίζω να σας κάνει μεγάλη διαφορά αν φάτε πάνω σε κετό ψωμό και με κάποιο λίπος, μία σπιτική μαγιονέζα ή κάτι τέτοιο. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που κόβεται, έτσι πλαγιαστά. Και αυτό έτσι πλαγιαστά γιατί πρέπει να πηγαίνει κόντρα στη σύνεση του κρέατος. Εντάξει. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ, μπορείς να κάνεις και με διάφορα είδη κρέατος. Είναι πάρα πολύ ωραίο και με χοιρινό, αν είναι και αυτό άλπο ξέρω εγώ. Αλλά περίπου σκεφτείτε ότι θέλει στους 100 βαθμούς, τα 200 γραμμάρια ας πούμε που είναι ένα φιλέτο κοτόπουλο, 250, θέλουν κοντά στα 45 λεπτά και τώρα έτσι έχω δοκιμάσει δηλαδή για να μου βγει πολύ ωραίο. Το ψήνω πάνω σε σχάρα για να παίρνει στους 100 βαθμούς με αέρα, για να παίρνει αέρα γύρω γύρω και να είναι σχετικά ξερό, βλέπετε, δεν είναι ελαστικό. Αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει. Τουλάχιστον είναι φυσικό. Δεν έχει τίποτα περίεργο καθόλου. Ναι. Και μπορείτε εσείς να αποφασίσετε τι σόι μπαχαρικά θέλετε να βάλετε απ' έξω. Ευχαριστώ.